στην ώρα του θανάτου και κοντά σου να σταθώ, ως την ώρα του θανάτου και κοντά σου να σταθώ. Προχώρα και θα είναι δίπλα σου. Όμως σε ποιο χώρο
και με ποιον τρόπο, μόνον είμαι ο μεγάλος πατέρας Παντοκράτορ Κύριος μπορεί να μας πει. Και τώρα είμαι δίπλα σου γέ μου, δίπλα στην πολυμαρτυρική σωρό σου, αλλά είμαι δίπλα και στην οροφός ψυχή σου. Η Αγία Μαρίνα, η Αγία Απόστολη, ο Απόστολος Βαρνάβας, που με τόσο πάθος έψαλε στο απολυτίκιό του, και η μάνα μας η Παναγία, όταν έψαλε στο Αγνή Παρθένε, δεν ήθελα να τελειώσει, να είναι μαζί σου, λεβέντε. Μια φορά έτσι πληροφοριακά είχε έρθει εδώ ένας επίσκοπος και του είπα, Κυπριανέ, μαζί με τον Γιάννη, να ψάλατε το Αγνή Παρθένε αντί για κοινωνικό, γιατί ήταν κοντά η γιορτή της Παναγίας. Εν και παρά την πολύ, αλλά ψάλετε το ιερό. Και είδα τον δεσπότη που έκατσε μέσα στο ιερό και καθυστερούσε λίγο και μου λέει, μην βγάλεις τώρα τη Θεία Κοινωνία, περίμενε ακόμα λίγο. Να μην τελειώσει, μου είπε. Απολαμβάνω αυτό που ακούω. Λέω, άρα δεν είμαι μόνος μου που απολαμβάνω επειδή είναι γιος μου, αλλά έχω και άλλους γιους οι οποίοι δεν τους περνάω σαν τον. Έχω και έναν που τους περνά. Το χάρισμα το μουσικό ο Κυπριανός το κληρονόμησε από τον παππού του τον παπά Γιάννη. Από 2,5 χρονών από μόνος του ήρθε και μου έψαλε το Θεοτό και Παρθένε χωρίς καμιά παραφωνία. Ό,τι άκουγε μπορούσε να το τραγουδά και να το ψάρει με ακρίβεια. Λέω χάρισμα από τον Θεό, είναι δόξα τον Θεό. Πάμε τρίτη βράδυ, 28 Δευτέρου αυτού του χρόνου. Αύριο μπαίνει άνοιξη, 1η του Μάρτη. Μόλις ήρθε η μνηστή σου, Χριστίνα, μετά τα μεσάνυχτα, ανήσυχη. Δεν μου απαντά ο Κυπριανός, μου λέει. Εγώ πήρα το αεροπλάνο και ο Κύπρος πήρε το τρένο. Αχ, αυτό είναι το τρένο. Κάτι συνέβηκε. Κάτσε, κόρη μου, να δούμε τι συνέβηκε. Όντως, από το διαδίκτυο, πήρκα λίγο πληροφορήθηκα ότι έγινε μια σύγκρουση κάτι στα τέμπη της Λάρισσας. Λέω, είναι δυνατόν. Άσε να το ψάξουμε. Θεέ μου, βοήθα να μην έγινε κάτι σοβαρό. Θεέ μου, το παιδάκι μου, ο γιος μου, πατέρας είμαι, έχω τα παιδιά μου, τα υπεραγαπώ. Όμως λέω μέσα μου είμαι και παπάς. Τελώ την ανεμαχτή θυσία υπερόλου του κόσμου. Δεν μπορώ να σκέφτομαι μόνο το δικό μου παιδάκι. Αλλά Θεέ μου λέγα, βοήθα τους όλους λοιπόν. Όμως πρόσεξε και τον γιο μου, μην πάθει κάτι. Σκέψη μου εμπερδεύτηκε. Τι να προσευχηθώ, Θεέ μου. Το δυστύχημα είναι τραγικό. Αρχίσαν να ακούγονται νεκροί. Επληροφορήθηκα ότι υπάρχουν νεκροί. Θεέ μου, ο ίδιος ο Θεός. Αλλά πάλι μια κραυγή από μέσα μου. Μου λέει, γιατί όχι το γιο σου. Οι άλλοι είναι λιγότερης αξίας του το γιο σου. Εμάτωσε η ψυχή μου, η καρδιά μου. Αν ήταν η ώρα του να φύγει, εσύ ποιος είσαι να πεις το αντίθετο, αν Θεός έτσι το οικονομά. Μα είναι παιδί μου, το αγαπώ, όμως δεν είναι μόνο παιδί μου. Πρώτα και πάνω απ' όλα είναι ένα παιδάκι του Θεού. Μου το εμπιστεύτηκες, Θεέ μου, να το φροντίσω, να γίνει όσο το δυνατόν εικόνα του δικού σου Υιού, του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, όσον είναι δυνατόν. Αφού από μικρό παιδί, εγώ έτσι το έβαλα μέσα μου, εφροντίσαμε με την παπαδιά να κοινωνούν ανελιπώς. Καμία θεία λειτουργία δεν έμεινε ο Κυπριακός να μην μεταλάβει τον αγρά των μυστηρίων πάσα στα σημέρα μέχρι σήμερα. Μια και δυο φορές την εβδομάδα. Στις Σαρακοστή και προηγιασμένες ακόμη.
Αρχίσαμε ότι ανάπτυξε κάποια χαρίσματα που του έδινε ο Θεός. Είχε μια πραότητα. Ήταν όρεξη για ζωή. Ήταν ένας ευαίσθητος άνθρωπος. Ήταν πάρα πολύ εγκρατής, ενώ εγώ δεν είμαι καθόλου εγκρατής. Άρα δεν πήραν από μένα. Ήταν χάρισμα. Ικανοποιήτω με πολύ λίγα πράγματα. Ενδιαφερόταν για όλα, ήθελα να μάθει τα πάντα, αλλά παράλληλα η σχέση του με τον Θεό ήταν σχέση ακριβίας. Δεν έκανε εκτός στον εαυτό του. Έχτισα στο σπίτι μου ένα μικρό εκκλησάκι του Αγίου Νεκταρίου και τον έβαλα υπεύθυνο από μικρό παιδί από 8 χρονών και δεν χρειάστηκε ποτέ να του κάνω παρατήρηση. Το φρόντιζε χωρίς να το ξαναπώ. Το καντήλι του Αγίου ήταν πάντα αναμένο και καθαρό το ιερό. Ερχόταν και μου άνοιγε συζητήσεις για πνευματικά θέματα που με εντυπωσίαζαν. Πόσο μικρός αυτός έχει τέτοιους προβληματισμούς στα 10 χρόνια του να ξεκαθαρίσει ήθελε το γιατί ονομάζουμε το Θεό Τριαδικό, λέει. Πώς γίνεται τα τρία να είναι ένα. Στην υπακοή ο Κυπριανός ήταν πρώτος μέσα στο σπίτι. Μέχρι να πω κάτι έτρεχε να το κάνει με τόσο ζήλο που αναρωτιόμουν πολλές φορές για ποιο λόγο τρέχει, γιατί έχει τόση προαίρεση καλή. Μήπως με φοβάται από φόβο. Όμως μελετώντας τον χαρακτήρα του, κατάλαβα ότι χαιρόταν να προσφέρει στους άλλους. Όξα σε Θεός. Ευχαριστώ Θεέ μου για τον δώρο που μου έκανες. Σε αυτή την εποχή που τα νέα παιδιά έχουν τόσες εξαρτήσεις, ο Κυπριανός να έχει τόση ελεύθερη από ψυχή πάθη, από πάθη ψυχή. Ήταν πάντοτε εκλεκτικός, διάλεγε προσεκτικά αυτό που ήθελε να πάρει. Τον πείραζα, το έλεγα ότι μοιάζει με τον παππού σου, που τα θέλει όλα στην εντέλεια. Άντε να τον μοιάζει και στα υπόλοιπα, λέει. Διάλεγε τους φίλους του, χωρίς όμως να απορρίπτει κάτι. Σπάνια να επιμένει και να στεναχωρήσει κάτι. Με τη μάνα του ο Κυπριανός έτρεπε να μην τη στεναχωρήσει. Και ήταν πάρα πολύ προσεκτικός. Βοηθούσε χωρίς να του πει κάποιος, έστω και αν ήταν κουρασμένος, ήταν πάντα εκεί. Ήταν το πειραχτήρι της οικογένειας. Αστειευόταν με αστεία θώρα και γουστόζηκα. Όχι ανήθηκα. Αστεία που τα πεθυμούσες όταν απουσίαζε, πεθυμούσες την παρουσία του γιατί έβαζε το άλαση στον χώρο. Νίστευε από 6 χρονών. Χωρίς γονισμούς, δεν το συζήτησε ποτέ. Σαν να ήταν παιχνίδι η νηστεία. Εν κράτη αν είχε τόση πολύ, έπαιρνε παράδειγμα όπως σας είπα και εγώ ίδιος. Αφού λοιπόν ο Κύπρος μου μπορεί να νηστέψει τόσο και να τρώει πολύ λίγο, έβαζα και εγώ αρχή να τρώω πολύ λίγο, αλλά δεν τα καταφέρω. Δόξα τον Θεό, λέω, ο Θεός το φωτίζει. Εκτός από το κλασικό σχολείο που τελείωσε, μου ζητούσε βιβλία ιστορικά, θρησκευτικά, για να καλύψει και να γνώσει, απόκτησε μια ρωμαίνη συνείδηση, έναν ορθόδοξο παιδί που η πατρίδα και ο Θεός ήταν στην καρδιά μου. Μου έλεγε θέλω να βάλω μια μεγάλη ελληνική σημαία πά στην κορυφή του σπιτιού μας. Την έβαλε, βέβαια δεν έμεινε πολύ καιρό, γιατί ήταν τόσο μεγάλη που εσχίστηκε. Μου λέει μια μέρα, πώς ο Θεός επέτρεψε να καεί ο Γρηγόρης Αυξαντίου. Είδε το σώμα του καμένο και έφυξε για το γεγονός. Το μιλήσαμε και φιλοσοφήσαμε περί της αγάπης της πατρίδας και του Θεού και καταλήξαμε ότι η αγάπη χωρίς τη θυσία δεν νοείται. Πάντοτε έτσι μέρες, αρχές Μαρτίου, θυμόταν το ολοκαύτωμα του Γρηγόρη Αυξαντίου και συγκινήτων που το ανέφερε συνεχώς. Επήγαινε στο μουσικό σχολείο, όπου και δημιούργησε φιλίες, σχέσεις με τα παιδιά εκεί και τον Σπύρο τον Διευθυντή, που τους ένιωθε αδέσποτα. Έμαθε πολλά εκεί. Ευχαριστώ όλους όσους του έδωσαν όλα αυτά τα καλά συναισθήματα. Μου μιλούσε
στον Ευάγγελο, όπως και μετά για τον Μανούση στη Θεσσαλονίκη. Εκλεκτικός καθώς ήταν, διάλεξε την πιο εκλεκτή με σκοπό να την γνωρίσει για να φτιάξει την επίγεια ζωή του. Και εδώ αποδείχθηκε ανώτερος από τα ανθρώπινα πάθη. Δεν θέλω να πληγώσω την αγαπημένη μου, όμως θέλω να την γνωρίσω όπως ο Θεός θέλει. Μου αρέσει ο Βυζαντινός γάμος και θα ήθελα να τον γάμω και εγώ. Πολύ μεγάλη ευλογία. Και κλείσαμε για τις 27/8/23 το γάμο. Για στεφάνια στο Βυζαντινό γάμο μπορούμε να βάλουμε και κορώνες. Ο γέροντας ο Χερουβίμ είχε στο μοναστήρι του και του λέω θα πάτε να πάρετε από εκεί τα στεφάνια και είμαστε εδώ. Πήγα, κοινώνησα το σώμα και το αίμα του Χριστού μας για τελευταία φορά στην Αγία Μαρία. Η Θεία Κοινωνία είναι το εφόδιο που το συνόδευε σε αυτή τη μάταιη ζωή και πλέον με τον Χριστό που αγάπησε την αημάρθενον κόρη και βασίλισσα των ουρανών, την Παρθένων μεγαλομάρτυρα Μαρίνα, εισέρχεται και αυτός ο Κυπριανός ως παρθένος, δεν επρόλαβε καταπνευτεί. Και μαρτυρικά, διότι αν δείτε αγαπητοί μου, το σώμα του το έπλυνα εγώ ίδιος. Το πρόσωπό του μπορείτε να δείτε ότι έχει αρκετούς μόλοπες, αλλά είναι ολόκληρο το σώμα του. Εμάς μας έσκασαν εκεί ότι θα βρίσκαμε κάτι κομμάτια. Δεν μας το έδειξαν στην Ελλάδα, δεν το επέτρεψαν να το δούμε. Είδαμε μετά, χτες, μόλις χτες. Και είναι ακέραιο. Είναι μαρτυρικό όμως το σώμα του, πολλές πληγές. Γι' αυτό λοιπόν μαρτυρικά μπήκε στον χώρο του Φωτός του Θεού. Γιέ μου, ανθρωπίνος σπαράζομαι και εγώ και η μάνα σου, και τα αδέρφια σου, η Εύα, ο Ιωάννης, ο Ανδρέας, ο Νεκτάριος, η μικρή Μαριλούνα που μόλις είναι 6 χρονών και είχε τα γενέθλια της χθες, και όλοι όσοι σε γνωρίζουν και σε αγαπούν. Όμως, τα ανθρώπινα παρέχονται. Εσύ μπήκες στο φως και ως τέτοιος πρέπει να σε αντιμετωπίζουν. Στα λευκά σε θρυνούμε σήμερα και στην προσευχή πανηγυρίζουμε. Από εχθές η ώρα 8 το βράδυ ψέλνουμε για σένα και μου, ήρθαν εδώ οι αγαπημένοι σου ψέλνουν και δεν χορτάζουμε να ακούμε. Από το μοναστήρι της Αγίας Μαρίνας πήρες τη χειροθεσία του αναγνώστη. Και προχτές το έβαλα το βίντεο και το είδα και μου σηκώστηκε η τρίχα, λέω, από την Αγία Μαρίνα την Παρθένο μεγαλομάρτυρα μου πήρες να είσαι αναγνώστης και να αναγνώσεις τα Ιερά Γράμματα, αλλά πήρες και από την Αγία Μαρίνα, φεύγοντας από εκεί, το εξιτήριο για τον ουρανό, ως παρθένος και εσύ και αναγνώστης τον χώρο των Αγγέλων. Ο Θεός γένου να αναπαύσει τη ψυχή σου στη χώρα των ζώντων, αιωνία σου η μνήμη, μνημόνευες και εσύ εμάς από εκεί που βρίσκεσαι.
ρίψες, να του λιλοκατζίδες. Μία ζώνη ρίψεως, μία ζώνη ρίψεως. Στο τάφο μου ανοίξτε, στο τάφο μου ανοίξτε. Κομμάτος μαλεξιτώτα, κομμάτος μαλεξιτώτα. Γύρω γύρω ρίξτε, γύρω γύρω ρίξτε. Δε θέλω η μανούλα μου, δε θέλω η μανούλα μου. Για μένα ναι να κλάψει, για μένα ναι να κλάψει. Μόνο στο ξύλινο σταυρό, μόνο στο ξύλινο σταυρό. Οτολμονικά να γράψει, οτολμονικά να γράψει. Αριστερόν, ναι, αριστερόν, ναι. Τρία και οτολμόν, οτολμονικά. Αξιός, αξιός, αξιός. Λοκάτζης απ' η Ελλάδα, και Ελλάδα λοκάτζης, και Ελλάδα λοκάτζης. Τέτοιας λεβέντιας καμάρι, τέτοιας λεβέντιας καμάρι. Δε συνάντησε κανείς, δε συνάντησε κανείς. Είμαστε όλοι τιμημένοι, είμαστε όλοι τιμημένοι. Έλληνες καταδρόμεις, Έλληνες καταδρόμεις. Και μπροστά μας οι εχθροί μας, και μπροστά μας οι εχθροί μας. Θα τραπούνε σε φύγη, θα τραπούνε σε φύγη. Χρόνια τώρα καρτερούμε, χρόνια τώρα καρτερούμε. Με λαχτάρα να ακούσει, με λαχτάρα να ακούσει. Πάνω στα βουνά της Κύπρου, πάνω στα βουνά της Κύπρου. Η φωνή του λοκάτζη, η φωνή του λοκάτζη. Αριστερό, αριστερό, τρία και οτολμάν, οτολμαντικά. Εις από την κόψη του σπατιού την τραπερή, σε χωρίς από την κόψη που παιδιά μετράει τη γη. Απ' τα κόκκαλα μπαμμένη των Ελλήνων τα ιερά, και σαν πρώτα αντριωμένη καιροκαίρε παιδιά. Και σαν πρώτα αντριωμένη καιροκαίρε ελευθεριά. Και σαν πρώτα αντριωμένη.